Αγαπητοί τηλεθεατές, καλή και ευλογημένη χρονιά. Με υγεία και κάθε χαρά. Το 2021 συμπληρώνονται 200 έτη από την Εθνεγερσία, η οποία με ποταμούς αιμάτων και την παρέμβαση των τότε ισχυρών συνετέλεσε στη σύσταση του νεοελληνικού κράτους. Η κυβέρνηση συνέστησε ειδική επιτροπή εορτασμού της επετείου. Εξ αρχής υπήρξαν αντιδράσεις για κάποια από τα πρόσωπα που επέλεξε ο Πρωθυπουργός, με πρώτο αυτό της Προέδρου, η οποία δεν πείθει ότι εμφορείται από το πνεύμα των αγωνιστών του 1821. Το ίδιο συμβαίνει και με κάποια άλλα πρόσωπα της Επιτροπής, τα οποία με άρθρα του στον τύπο έδειξαν ότι πόρο έχουν επίσης από το πνεύμα των αγωνιστών. Κάποια από τα μέλη υπέβαλαν μάλιστα τις παραιτήσεις τους, μη θέλοντας να καταλογιστούν και σε αυτά ευθύνες από την ιστορία. Κάποια δημοσιεύματα μελών της Επιτροπής προκάλεσαν τόσο έντονες αντιδράσεις, ώστε με πρωτοβουλία κάποιων πατριωτών συναισθήθηκε άλλη επιτροπή για την οργάνωση εκδηλώσεων κατά τον εορτασμό της επετείου. Η εκπομπή μας, όπως ήδη γνωρίζετε, παρουσιάζει θέματα κυρίως ιστορικής φύσεως. Είναι λοιπόν φυσικό να αποφασίσουμε να αφιερώσουμε όλες τις εκπομπές του 2021 στην Εθνεγερσία. Πώς όμως θα αναπτυχθεί το όλο θέμα? Κύριε Παπαδημητρίου, θα ακολουθήσουμε κάποια χρονολογική σειρά στην παρουσίαση των συμβάντων ή θα επιλέξουμε κάποιον άλλον τρόπο? Σε βασικές γραμμές θα ακολουθήσουμε κάποια χρονολογική σειρά, όπως είναι και ευνόητο, αλλά όμως δεν θα ξεκινήσουμε από την Εθνεγερσία, αλλά θα ξεκινήσουμε από την αρχή της τουρκοκρατίας, αγαπητέ Γιώργο. Εύχομαι και εγώ στους τηλεθεατές ευλογία παραθεού και υγεία κατά το νέο έτος. Γιατί λοιπόν επιλέξατε αυτόν τον τρόπο της παρουσίασης? Γιατί δεν είναι εύκολο να ερμηνεύσουμε την Εθνεγερσία εάν δεν γνωρίζουμε τα συμβάντα κατά τη διάρκεια της μακρόχρονης τουρκοκρατίας. Πρέπει να σημειώσουμε εδώ ότι η ιστορική αλήθεια κατά τις τελευταίες δεκαετίες βάλεται από πολλούς που ερμηνεύουν την ιστορία μας με βάση δυτικά πρότυπα, και επιπλέον έχουν εμφανιστεί στο προσκήνιο απάτριδες και εθνομηδενιστές, οι οποίοι έχουν βαλθεί να στρεβλώσουν πλήρως την ιστορική αλήθεια. Και να γίνετε λίγο πιο σαφής σε αυτό. Να γίνω πιο σαφής τονίζοντας το εξής. Στην ιστορία διακρίνουμε δύο βασικούς τομείς. Ο πρώτος τομέας είναι η καταγραφή των συμβάντων. Ο δεύτερος είναι η επιχείρηση να ερμηνεύσουμε πράξεις ή παραλήψεις των πρωταγωνιστών, και αυτό δεν γίνεται χωρίς μια φιλοσοφική ή άλλη προϋπόθεση από την οποία εμφορείται αυτός που επιχειρεί την ανάλυση. Κατά συνέπεια, όλοι δίδουν εξηγήσεις και ερμηνείες με βάση το ιδεολογικό τους πιστεύω και ιδεολογικό υπόβαθρο. Και πολλές φορές επιχειρούν με κάθε τρόπο να προσαρμόσουν τα συμβάντα στη δική τους φιλοσοφική θεώρηση της ιστορίας. Και αυτό είναι άκρως επικίνδυνο, διότι οδηγεί σε πολλές στρεβλώσεις. Εύλογα όμως θα ισχυριστεί κάποιος ότι και κάποιος άλλος που εμφορείται από θρησκευτική πίστη ή ακόμη και από εθνικιστική ιδεολογία επιχειρεί να ερμηνεύσει τα συμβάντα με βάση την πίστη του ή την ιδεολογία του. Τι απαντάτε σε αυτό? Πάρα πολύ σωστή η παρατήρηση, και έτσι συμβαίνει. Εμείς, αγαπητέ Γιώργο, έχουμε συμπληρώσει 21 έτη εκπομπής και το στίγμα μας ήταν σαφέστατο. Προβάλαμε την ενορθόδοξη παράδοση και οπωσδήποτε σε αυτή θα στηριχθούμε για να κάνουμε και τη σειρά των εκπομπών κατά το τρέχον έτος. Εδώ όμως έχω να επισημάνω το εξής. Εμείς έχουμε ως πρότυπο, αιώνιο πρότυπο, τον Ιησού Χριστό, ο οποίος διακήρυξε ότι είναι η οδός, η αλήθεια και η ζωή. Κατά συνέπεια, δεν επιτρέπεται σε καμία περίπτωση και για κανέναν λόγο να στρεβλώνεται η ιστορική αλήθεια με την ψευδή εντύπωση ότι κατά αυτόν τον τρόπο καλύπτουμε είτε την ίδια την Εκκλησία, είτε εκκλησιαστικά πρόσωπα. Η αλήθεια είναι
πάνω από οτιδήποτε άλλο μπορεί να διανοηθεί κάποιος ότι δικαιολογεί τη συγκάλυψη της. Και επιπλέον, επειδή δεν είμαστε μόνο μέλη της Εκκλησίας, αλλά είμαστε και Έλληνες, να θυμηθούμε αυτό το πολύ σπουδαίο που διακήρυξε κάποτε ο εθνικός μας ποιητής, ο Διονύσιος Σολωμός. Εθνικό είναι ό,τι το αληθινό. Έχοντας λοιπόν αυτά υπόψη, θα ήθελα να σας ρωτήσω τι έχει ως θεμέλιο μια ανάλυση των ιστορικών συμβάντων σύμφωνα με την ορθόδοξη πίστη. Την αλήθεια είπατε. Είπα την αλήθεια, γιατί ο Χριστός δεν επιτρέπει να χρησιμοποιήσουμε για καμία περίπτωση ψεύδος. Δηλαδή αυτό το οποίο ο λαός πολλές φορές λέει χωρίς να το συνειδητοποιεί, ο σκοπός αγιάζει τα μέσα, δεν είναι σύμφωνο προς τη διδασκαλία της Εκκλησίας μας. Σαφέστατα και δεν αγιάζει τα μέσα ο σκοπός. Εκείνο όμως που θέλω να τονίσω ευθύς αμέσως είναι ότι η ανάλυση που επιχειρεί ένας χριστιανός είναι πάρα πολύ διαφορετική από την ανάλυση που επιχειρεί ένας υλιστής ή ιδεαλιστής, καθώς εδράζεται στο ότι οι ενέργειες ή οι παραλήψεις ενεργειών του κάθε προσώπου απορρέουν από αρετές και πάθη που το διακρίνουν. Και οι πατέρες της Εκκλησίας έχουν επισημάνει τρεις από τις κυριότερες αιτίες που οδηγούν σε καταστροφικές αποφάσεις. Τρία κυριότερα πάθη που είναι η φιλοδοξία, η φιλαργυρία και η φιλιδονία. Και όλα αυτά τα πάθη, μας λένε οι πατέρες της Εκκλησίας, απορρέουν από τον ανθρώπινο εγωισμό. Και προβάλλουν σε ενδείξεις ανθρώπινων ενεργειών, ποια προβάλλονται? Προβάλλεται το οικονομικό συμφέρον και προβάλλεται ως οικονομικό κίνητρο. Είναι πάρα πολύ επιφανειακή και ρηχή η ανάλυση των ιστορικών συμβάντων με βάση αυτό ως θεμέλιο. Ένα μόνο θα πω εδώ και θα μας δοθεί η ευκαιρία σε πολλές στη συνέχεια εκπομπές να δείξουμε ότι ισχύει. Οι νεομάρτυρες κονιορτοποιούν αυτό το επιχείρημα. Και δεν είναι μόνο οι νεομάρτυρες, Γιώργο, για να μην μιλούμε μόνο με το ιστορικό παρελθόν, να έρθουμε στον 20ο αιώνα. Υπήρξαν ιδεολόγοι οι οποίοι αρνήθηκαν την ελευθερία τους επειδή ο δυνάστης τους επέβαλε να υπογράψουν την άρνηση της ιδεολογίας. Πού είναι το οικονομικό κίνητρο σε αυτή τη στάση? Δεν το σκέπτονται λίγο? Έτσι λοιπόν. Άλλο κίνητρο υπάρχει. Και πρέπει να τονίσουμε και κάτι ακόμη, διότι αυτό θα μας δοθεί ευκαιρία να το δείξουμε σε πολλές περιπτώσεις. Το ισχυρότερο ένστικτο του ανθρώπου είναι το ένστικτο της αυτοσυντήρησης. Όλοι θέλουμε τη ζωή μας. Αυτό μας οδηγεί πολλές φορές να εκδηλώσουμε φόβο ή δειλία. Κατά συνέπεια, θα δούμε κατά επανάληψη, γιατί θα προβάλλουμε και πηγές κριτικά ισταμένων προς την Εκκλησία ή αρνητών της Εκκλησίας, να κάνουν λόγο για τουρκόφιλους. Για μένα δεν υπήρξαν τουρκόφιλοι. Υπήρξαν αυτό που οι απλοί άνθρωποι του Λου αποκαλούν φιλοτομαριστές. Δεν είμαστε στη θέση να διακρίνουμε τον τουρκόφιλο από τον φιλοτομαριστή? Θα το δείξουμε σε πολλές περιπτώσεις. Αυτό θα φανεί έτσι στη συνέχεια. Και ο φόβος δηλαδή παίζει ένα σημαντικό ρόλο στις ανθρώπινες ενέργειες. Σαφέστατα. Είπατε αρετές και πάθη, έτσι το θεμέλιο για την ερμηνεία των συμβάντων με ορθόδοξη προσέγγιση. Από πού λοιπόν θα αρχίσουμε? Θα αρχίσουμε από πολύ παλιά. Θα αρχίσουμε από την αρχή της Ιπποκρατίας. Και γιατί να πάμε τόσο πίσω, από πού δηλαδή θα ξεκινήσουμε? Θα πάμε ακριβώς στον καιρό της άλωσης της Κωνσταντινούπολης, αγαπητέ Γιώργο. Γιατί εάν δεν έχουμε αναλύσει τα συμβάντα που προηγήθηκαν της Αθηναγερσίας,
δεν θα μπορέσουμε να κατανοήσουμε πλήρως γιατί έγινε αυτή η εκκλησία, από ποιους έγινε και πώς έγινε. Μπορούμε να αναφέρουμε κάποιο έτσι γεγονός τη σύστατης Βυζαντινής περίοδου, μια και θα αρχίσουμε από εκεί για να μην επεκταθούμε και πιο πολύ στο παρελθόν. Ασφαλώς. Θα συζητήσουμε για ένα θέμα το οποίο απασχολεί ακόμη και σήμερα την ιστοριογραφία και στη Δύση και στη χώρα μας, καθώς υπάρχει μια διαδεδομένη κατηγορία ότι η Κωνσταντινούπολη έπεσε εξαιτίας του ακραίου φανατισμού πιστών μελών της Εκκλησίας, οι οποίοι δεν έβλεπαν τον τουρκικό κίνδυνο που προσέγγιζε και έμεναν με ένα πάθος να αρνούνται την ένωση των εκκλησιών, έτσι λένε αυτοί, την υποταγή της Εκκλησίας στον Πάπα, και μεταξύ αυτών προβάλλεται ως ο πλέον υπεύθυνος για την καταστροφή και τον αφανισμό της αυτοκρατορίας, ο Λουκάς Νοταράς, ο οποίος ήταν τροποτινά, θα λέγαμε, ο πρωθυπουργός της χώρας, ποιας χώρας, του μικρού τμήματος της Κωνσταντινούπολης και κάποιας έκτασης γύρω από αυτήν, και κατά πόρον τονίζουν αυτό το οποίο το γνωρίζει και ο τελευταίος μαθητής, γιατί φροντίζουν οι καθηγητές να το διδάσκουν. Είπε ο Λουκάς Νοταράς, προτιμώ να δω εις την πόλη τουρκικών φακιόλιων παρά παπικίν τιάραν. Δεν υπόθηκε αυτό από τον Λουκά Νοταρά? Γιώργο, εδώ τώρα να προσέξουμε κάποιες λεπτομέρειες. Η ιστορική της άλωσης είναι 5-6, ίσως και περισσότερη. Ο μόνος που κατέγραψε αυτό είναι ο ιστορικός αλώσιος Δούκας. Δούκας στο επώνυμο. Ιστορικός ήταν. Ναι. Δεν αρκεί αυτή η μαρτυρία. Έστω μία μαρτυρία. Πολύ σωστά. Εδώ τώρα να κάνουμε άλλη μία παρατήρηση. Δεν πρέπει να δούμε ποιος είναι αυτός που καταθέτει τη μαρτυρία? Ασφάλως. Είναι το ίδιο πράγμα να την καταθέτει ο Θουκυδίδης, ο οποίος διαχρονικά αναγνωρίζεται σαν ο κορυφαίος ιστορικός, ή να την καταθέτει ο εν λόγω ιστορικός σαλώσιος ο Δούκας? Γιατί κάνετε όμως αυτή τη διάκριση μεταξύ Θουκυδίδη και Δούκα? Λοιπόν, γιατί πριν αποδεχθούμε ή απορρίψουμε την όποια μαρτυρία, πρέπει να δούμε ποιοι υπήρξαν αυτοί που μαρτυρούν, αγαπητέ Γιώργο. Δεν έχει σημασία αυτό? Έτσι, να το ακούσουμε, λοιπόν, να ακούσουμε. Εμείς πάντοτε θα έχουμε κατά νου ποιος μαρτυρεί, ποιος ήταν ο βίος αυτού που μαρτυρεί. Λοιπόν, ο Δούκας υπήρξε ένας εμπαθής εχθρός του Λουκά Νοταρά και καθόλου το βίο του ως λατινόφρον αγωνίστηκε για την υποταγή της Εκκλησίας στον Πάπα. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερον, εμείς κρίνουμε αυτούς που βρέθηκαν μπροστά σε πάρα πολύ κρίσιμα διλήμματα κατά τη διάρκεια του βίου του. Ένας εξ αυτών υπήρξε ο Λουκάς Νοταράς, ένας άλλος στην περίοδο που μιλούμε ο Κωνσταντίνος Παλαιολόγος, ο τελευταίος αυτοκράτορας. Δεν είναι εύκολο να μπούμε στη θέση εκείνων όταν στρογγυλοκαθόμαστε σε αναπαυτικές πολυθρόνες και γράφουμε με την άνεσή μας για να δοξαστούμε. Οι αποφάσεις όταν λαμβάνονται κάτω από κρίσιμες συνθήκες πρέπει να είναι σεβαστές, και όταν τις προσεγγίσουμε για να τις ερμηνεύσουμε πρέπει να είμαστε κι εμείς τουλάχιστον σοβαροί και όχι εμπαθείς κατήγοροι αυτών που ενήργησαν κατά τον Α ή Β τρόπο, αγαπητέ Γιώργο. Λοιπόν, να επισημάνουμε τώρα κάποια σημαντικά στοιχεία που θα μας φέρουν στο κλίμα της τότε περίοδου. Γενικά στοιχεία θα αφορούν το Λουκά Νοταρά?
στο γενικότερο κλίμα και θα προσεγγίσουμε και το Λουκάνο Ταράγα. Ο Μπερτραντόν Ντελαμπροκέρ ήταν ένας Γάλλος απεσταλμένος του Δούκα της Βουργουνδίας στην Κωνσταντινούπολη το 1432. Επιστρέφοντας έγραψε ένα χρονικό της περιοδίας του στην Ανατολή, το οποίο μεταφέρει ο ιστορικός Σλουμπερσέ, τέλη 19ου, αρχές 20ου αιώνα, στην ιστορία της αλώσεως της Κωνσταντινούπολης. Έγραψε συγκεκριμένα ο Ντεμπροκέρ: «Από όσο ανακατεύτηκα με τους Έλληνες και είχα να κάνω μαζί τους, περισσότερη φιλία βρήκα στους Τούρκους και περισσότερο εμπιστευόμουν αυτούς παρά τους Έλληνες, γιατί καθώς μου φαίνεται πως κατάλαβα, δεν αγαπούσαν διόλου τους χριστιανούς που ανήκαν στην εκκλησία της Ρώμης και την κατοπινή τους προσχώρηση θαρώ πως την έκαναν από φτώχεια και στέρηση παρά από αγάπη τους για την εκκλησία της Ρώμης». Εδώ αναφέρεται στην υποταγή με τη Σύνοδο Φεράρας Φλωρεντίας. Ακριβώς, που έγινε 7 έτη αργότερα, το 1439. Και να προσθέσω τώρα πώς σχολιάζει αυτή τη γνώμη του Ντελαμπροκέρ ο Σλουμπερσέ που τη μεταφέρει. Κατά βάθος, αν εξαιρέσουμε έως ένα ορισμένο σημείο, τον Αυτοκράτορα, η μόνη αληθινή οπαδή της ενώσεως των εκκλησιών εννοείται, εκτός από τον καρδινάλιο Ισίδωρο, ανήκαν χωρίς σχεδόν εξαίρεση στην τάξη εκείνων των μορφωμένων ανθρωπιστών του 15ου αιώνος, που συνένωναν με λεπτότατη κλασική παιδεία την πλήρη αδιαφορία προς τα ζητήματα της πίστεως και που ακριβώς γι' αυτό ήταν εκτεθειμένοι στο ανόητο μίσος, στην παράφορη απέχθεια των εξαιρετικά θρησκόληπτων ανατολικών εκείνων όπλων. Ο κατώτερος κλήρος, οι αναρρύθμιτοι μοναχοί, κύριοι των λαϊκών μαζών, είχαν παραμείνει αμετάπιστοι, φανατικοί εχθροί του Πάπα της Ρώμης. Όσο για τον τρομερό τουρκικό κίνδυνο, είχαν την ίδια κακή γνώμη με τον μεγάλο Δούκα Νοταρά, του οποίου ανέφερα τα βλάσφημα λόγια. Αναφέρεται στα λόγια που καταθέτει ο Δούκας, ο ιστορικός Δούκας που προανέφερα. Εδώ πρέπει να σταθούμε σε κάποιες διευκρινήσεις που κρίνω απαραίτητες, κύριε Παπαδημητρίου, καθώς οι απόψεις αυτές ενός Γάλλου είναι και απόψεις αρκετών Νεοελλήνων. Θέλω λίγο να το σχολιάσετε. Πάρα πολύ σωστή αυτή η παρατήρηση, Γιώργο, διότι σήμερα κυκλοφορούν ανάμεσά μας ένα σωρό γρακύλοι υποταγμένοι στο δυτικό πνεύμα και μεταφέροντας εδώ τις ερμηνείες των δυτικών. Είναι οι λεγόμενοι διαφωτισμένοι, οπαδοί του δυτικού διαφωτισμού. Τον όρο διαφωτισμός θα το χρησιμοποιήσουμε κατά κόρο στις εκπομπές που θα κάνουμε. Λοιπόν, πρώτον, διαπιστώνουμε εδώ ότι ο Ντελαμπροκέρ έκανε σωστά την τοποθέτηση ότι η συντριπτική πλειοψηφία των κατοίκων της ελεύθερης ακόμη τότε Κωνσταντινούπολης ήταν ανθενωτική, η συντριπτική πλειοψηφία. Ελάχιστοι ήταν εκείνοι οι οποίοι ήθελαν την Ένωση και αυτοί ανήκαν στην ομάδα που περιφρονούσαν παντελώς την Εκκλησία και τη θεολογία της. Αυτοί έφυγαν έγκαιρα στη Δύση και θα δούμε τι ακολούθησε. Ακόμη και ο Κωνσταντίνος Παλαιολόγος με πολύ βαριά καρδιά αποδέχτηκε τελικά να υποκύψει στις αξιώσεις του Πάπα και έγινε το συλλήτουργο στο ναό της του Θεού Σοφίας τη 12η Δεκεμβρίου του 1452. Η ελπίδα ήταν να σταλεί βοήθεια από τη Δύση για να αναχαιτιστεί ο τουρκικός κίνδυνος. Και παρακαλώ το σκηνοθέτη να προβάλλει και μια φωτογραφία αυτού του περίφημου ναού, του συμβόλου του Ορθοδόξου κόσμου, το οποίο πρόσφατα εκ νέου μετετράπη σε τέμενος. Είναι εδώ την εποχή που ακόμη δεν έχουν προσθεθεί τα
οι μιναρέδες, οι τέσσερις μιναρέδες στις τέσσερις γωνίες. Ευχαριστώ. Στη λειτουργία εκείνης λειτουργήσε με τον Πατριάρχη Καρδινάλιο Σισίδωρος από τη Λέσβο, έτσι που είχε μεταστραφεί στον καθολικισμό. Ακριβώς. Ήταν ένας από τους προδότες της πίστεως, δεν είναι υπερβολικός όρος, για να πάρει τον τίτλο του Καρδιναλίου από τον Πάπα. Και να σημειώσουμε εδώ ότι πλέκει το εγκόμιο ο Σουλμπερζέ εκείνων των δήθεν ελευθέρων πνευμάτων που ήθελαν την Ένωση και οι οποίοι, όπως είπα προηγουμένως, έφυγαν εγκαταλείποντας την Κωνσταντινούπολη πριν ο κλοιός σφίξει, για να πάνε πού, στον Πάπα, πότε, σε εποχή έξαρσης της ιερής εξέτασης, την οποία όλοι οι διαφωτισμένοι κατηγορούν. Βλέπετε την αντίφαση, Γιώργο? Και οι υπόλοιποι είναι... εδώ είναι φωτισμένοι και πάνε να υπηρετήσουν τους πλουτοκράτες της Δύσης, πρώτα στην Ιταλία και μετά και σε άλλες χώρες, τις τάξεις των ευγενών που επίσης ως διαφωτισμένοι καταγγέλουν, έναντι αδράς αμοιβής, εγκαταλείποντας την πατρίδα τους, ενώ ο τοπικός κίνδυνος γιγαντώνεται. Και αυτούς τους εγκομιάζει, ενώ όλους τους άλλους που μείναν και αγωνίστηκαν μέχρι συσχάτων, τους αποκαλεί ο Σουλμπερζέ φανατικούς. Έτσι θα πορευτούμε ως το τέλος των εκπομπών, να δείξουμε την στρέβλωση που επιχειρείται, επειδή πλήστοι όσοι δικοί μας έχουν υπηρεστεί από το δυτικό πνεύμα, αγαπητέ Γιώργο. Εδώ πρέπει να πούμε αυτό το αναφέρατε, αυτή η φανατική, ο λαός δηλαδή, και όχι ο όχλος, όπως τον αναφέρει ο Σουλμπερζέ, είναι όχλος. Δυστυχώς όμως αυτόν τον λαό τον απαξιώνουν και αρκετοί δικοί μας. Υποδέχτηκε με τιμές τον επίσκοπο Ιών Εφέσου, έτσι, τον Άγιο Μάρκο τον Ευγενικό. Οι υπόλοιποι ήταν άγνωστοι που προσυπέγραψαν. Ο Άγιος Μάρκος που αρνήθηκε, όμως, αρνήθηκε, έτσι, είναι Άγιος της Εκκλησίας μας. Έμεινε στην ιστορία και παρακαλώ τον σκηνοθέτη να προβάλλει και μια εικόνα του Άγιου Μάρκου, ο οποίος είχε το θάρρος στη Φλωρεντία να αρνηθεί, να υπογράψει την ψευδοένωση. Διότι η ψευδοένωση ήταν. Άλλωστε και ο ίδιος ο De Broker λέει ότι η ανάγκη οδήγησε τους Έλληνες, ας τονίσουμε και αυτό που γράφει, τους Έλληνες, γιατί οι δικοί μας λένε «Α, δεν ήταν Έλληνες, οι Βυζαντινοί». Ο Άγιος Μάρκος λοιπόν είναι Άγιος της Εκκλησίας μας σήμερα και είναι ένα φωτεινό παράδειγμα αντίστασης στη βία του ισχυρού. Το ξανατονίζω. Αντίστασης στη βία του ισχυρού. Αλλά όμως να τονίσουμε, αγαπητέ Γιώργο, και κάτι ακόμη, το οποίο εν πολλής συγκαλύπτεται και από τους διαφωτισμένους, χρησιμοποιώ πάντοτε τον όρο εντός εισαγωγικών, αλλά και από πιστούς. Ήταν και ένας άλλος ο οποίος αντιστάθηκε σε αυτή την υποταγή υπό τη χρήση βίας. Και αυτός ήταν ο φιλόσοφος Γεώργιος Γεμιστός, γνωστότερος ως Πλήθων. Παρακαλώ το σκηνοθέτη να προβάλλει και αυτό το φωτογραφείο. Μέχρι τότε δεν είχε εκδηλωθεί σαφέστατα υπέρ της αρχαίας φιλοσοφίας και της επανόδου στα καθημάς προ-Χριστού συμβαίνοντα, αλλά μετά την σύνοδο της Φεράρας Φλωρεντίας εκδηλώθηκε ως ένας νεοπλατωνικός φιλόσοφος επηρεασμένος κατά κάποιο τρόπο και από το πνεύμα του ζωροαστρισμού. Αυτός λοιπόν ο οποίος πήγε εκεί κατά παράκληση του αυτοκράτορα, αν και παντελώς αδιάφορος περί το δόγμα της Εκκλησίας, εισηγήθηκε στον αυτοκράτορα να μην υπογραφεί η Ένωση, ακούστε αγαπητέ Γιώργο, χάριν αξιοπρέπειας. Και ενώ εγκομιάζουν οι λεγόμενοι διαφωτιστές τον Πλήθωνα, επειδή απομακρύνθηκε από την Εκκλησία, αποσιωπούν τη στάση τους στη συγκεκριμένη σύνοδο, γιατί χαλάει
η όλη εικόνα που θέλουν να σχηματίσουν. Που θεωρούν δικό τους δηλαδή, οπότε τους ο δικός μας δεν μπορούσε να κρατήσει τέτοια στάση, γιατί και αυτοί οι ίδιοι, αγαπητέ Γιώργο, μπορεί να τον εγκομιάζουν, αλλά στερούνται της αξιοπρεπίας που διέθετε ο Γεώργιος Γεμιστός η πλήθων. Έτσι. Είναι υποταγμένοι στις εξουσίες του συγχρόνου κόσμου. Και ο λαός δεν ήταν υποχείριο των φανατικών. Απλώς, ακόμη υπήρχε μέσα του το υγιές αισθητήριο ότι ως μέλη της Εκκλησίας οφείλουν να φανούν σταθεροί και να μην υποκύψουν σε εκβιασμούς. Έστω και αν αναγνώριζαν ότι ο κίνδυνος να αλωθεί η πόλη ήταν εμφανέστατος. Έμειναν όμως και αγωνίστηκαν στις υπάρξεις αυτοί οι θεωρούμενοι φανατικοί, ενώ οι άλλοι έφυγαν με το πρώτο πλοίο που βρήκαν στη διάθεσή τους, αγαπητέ. Και βέβαια στην προηγούμενη περίπτωση επικράτησαν οι ανθενωτικοί, έτσι δεν είναι, οι συγγνώμη, οι ενωτικοί, όχι οι ανθενωτικοί, παρότι ήταν περισσότεροι όπως είδαμε. Δηλαδή αυτός ο λαός που ήταν εναντίον της Ένωσης, τελικά έγινε η λειτουργία, έγινε το Σολιδούργο, η ψευτοένωση, εν πάση περιπτώσει, τι έγινε. Έτσι δεν είναι. Τις αποφάσεις δεν τις λαμβάνει ποτέ ο λαός. Μπορεί μερικές φορές να ασκεί πίεση προς τους άρχοντες, αλλά η τελική ευθύνη βαραίνει τους άρχοντες. Και όπως είπα, ο Κωνσταντίνος Παλαιολόγος με βαριά καρδιά την αποδέχθηκε την Ένωση. Άρα δεν έγινε το χατήρι των ανθενωτικών. Και μάλιστα να τονίσουμε εδώ ότι η ιστορία καταθέτει ότι ο Γενάδιος, ο ηγέτης της ανθενωτικής ομάδας, ο οποίος εισηγήθηκε αρχικά στον Κωνσταντίνο Παλαιολόγο, όταν είδε ότι αυτός και υπέρι αυτών στη μεγάλη πλειοψηφία ήταν αποφασισμένοι να αποδεχθούν την Ένωση και να τελεστεί το Σολιδούργο, αποσύρθηκε και είπε, εγώ είπα και ελάλησα, η ευθύνη βαρύνει άλλους. Πριν κάνουμε σε ένα διάλειμμα, θα ήθελα να σας ρωτήσω λίγο, να επανέλθω στην αξιοπιστία του Θουκυδίδη και του Δούκα. Είπατε ήδη ότι είναι διαφορετική η αξιοπιστία του ενός από τον άλλον ιστορικό. Για να μην προκληθεί σύγχυση, για ποιο λόγο? Λοιπόν, Γιώργο, να δούμε ποιος υπήρξε ο Δούκας. Το 1421 τον βρίσκομαι στην υπηρεσία του Γενοάτη Αντόρνο, που ήταν ιδιοκτήτης μεταλλουργείου στη Φώκια. Η Φώκια ήταν κατακτημένη από τους Τούρκους. Αυτός πήγε μέσα στους Τούρκους, πλήρωσε τους τοπικούς αξιωματούχους, πήρε ένα μεταλλείο και έβγαζε το μετάλλευμα και το διοχέτευε στις δυτικές χώρες. Από το 1423 ως το θάνατό του περί το 1470 βρισκόταν στην υπηρεσία της οικογένειας των Γενοατών Γατελούζων, που ήταν οι κατακτητές της Λέσβου. Πολλές φορές αυτοί τον έστειλαν για υποθέσεις τους Τούρκους και στην πόλη πήγε για πρώτη φορά μετά την κατάκτησή της το 1453. Καθόλου αυτό το διάστημα ήταν υπέρμαχος της λεγόμενης ενώσεως των εκκλησιών και εμφανώς πολέμιος του Νοταρά, ο οποίος ήταν εκ των ανθενωτικών. Έτσι. Γιατί λοιπόν να έχω εμπιστοσύνη σε ένα τέτοιο πρόσωπο? Από την άλλη, βέβαια, ο Νοταράς, έτσι, είναι εξωπρόσεκτη η ιστορία του, θα μπορούσαμε να αναφέρουμε κάποια στοιχεία. Πολύ σημαντικά αυτά τα άγνωστα στοιχεία που μας δίνεται τώρα, τα ιστορικά στοιχεία. Αλλά ας κάνουμε την παραδοχή ότι ο Λουκάς Νοταράς την είπε αυτή την τόσο γνωστή φράση. Επειδή πρέπει να πάμε σε ένα διάλειμμα, δεν ξέρω αν μπορούμε να δώσουμε κάποια ερμηνεία της επιλογής του τώρα. Είναι καλύτερο να το κάνουμε τώρα και να πάμε στο διάλειμμα εκείς μετά. Ωραία. Λοιπόν, να κάνουμε λοιπόν την υπόθεση ότι όντως το είπε. Έχω μπροστά μου δύο κακά. Και αυτό ισχύει διαχρονικά και όχι μόνο στην περίπτωση του Λουκά Νοτάρα. Κινδυνεύω από δύο εχθρούς. Αν επιλέξω να υποταγώ στον Α, σημαίνει ότι συμπαθώ τον Α. Αν επιλέξω να υποταγώ στον Β, σημαίνει ότι συμπαθώ τον Β. Ή πριτανεύει μέσα μου η σκέψη, η τόσο απλή. Κάτω από ποιον κατακτητή το γένος μου θα επιβιώσει?
Και αγαπητέ Γιώργο, αυτό είναι δίλημα όχι του παρελθόντος. Μεταφέρουμε στο 2021. Ο ελληνισμός περνάει την τρίτη μεγάλη παρακμή στη μακραίων ιστορία του. Κινδυνεύουμε να αλωθούμε από το δυτικό πνεύμα που δεν μας υπέταξε τότε γιατί πρόλαβαν οι Τούρκοι, αποδεχόμενοι όλες τις λεγόμενες δυτικές αξίες, τις πέρα για πέρα σαφρές, τις οποίες εγκομιάζουν δουλοπρεπέστατα όλοι εκείνοι που ξέρουν ότι και στη χώρα μας, όπως και σε όλες τις άλλες, η εξουσία νέμεται από τους ισχυρούς της Δύσης. Γι' αυτό και το σύνθημα «Ανήκομενοι στην Δύση». Λέτε δηλαδή ότι αυτό το ερώτημα θα τεθεί και τώρα, έτσι, ή τι θα τεθεί. Σήμερα όμως, πέρα από αυτόν τον κίνδυνο του πολιτιστικού αφανισμού, υπάρχει και ο κίνδυνος μιας υποταγής σε μια ισλαμική πλειοψηφία μετά από έναν αιώνα. Τα μαθηματικά εκεί μας οδηγούν. Αν λοιπόν κάποιος επιλέγει τη μία ή την άλλη λύση, σημαίνει οπωσδήποτε ότι είναι δυτικόπληκτος ή ισλαμόπληκτος. Αν και μπορώ να πω, αγαπητέ Γιώργο, ότι για το πρώτο ίσως να ισχύει στη μεγάλη πλειοψηφία. Πέρα από αυτούς που δεν γνωρίζουν και λένε όλοι μαζί στο ευρωπαϊκό προσκήνιο να συνυπάρξουν, αυτοί που ασκούν την εξουσία, είτε την πολιτική, είτε την οικονομική, είτε τη διανοητική, την πανεπιστημιακή, είναι στο έπακρον δυτικόπληκτη και ο Παπαδιαμάντης τους χαρακτήρισε γρεκύλους και θα χρησιμοποιήσω πολλές φορές αυτό τον όρο και στις εκπομπές που θα ακολουθήσουν. Ωραία, να κάνουμε ένα διάλειμμα λοιπόν τώρα, έτσι γιατί ήρθε η ώρα. Αγαπητοί τηλεθεατές, θα κάνουμε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και θα επανέλθουμε σε πολύ λίγα λεπτά. Μετά το διαφημιστικό διάλειμμα, επαναρχόμαστε στην εκπομπή μας που σήμερα είναι η πρώτη που θα είναι αφιερωμένη στο 1821. Θα αφιερώσουμε, όπως είπαμε, στο πρώτο μέρος όλες τις εκπομπές του έτους του 2021, έτσι στην ευεργεσία. Θέλετε, κύριε Παπαδημητρίου, να πείτε με αυτά που είχαμε κλείσει το πρώτο μέρος της εκπομπής, μιλούσαμε για τον Οδωράκη, για την έκφραση η οποία αποδόθηκε σε εκείνο, ότι προτιμούσε τους Τούρκους, τους Οθωμανούς. Θέλετε να πείτε ότι δεν υπήρξε ο παράς φιλότροπος, όπως ενδιαφέρουν οι εμφορούμενοι από το δυτικό πνεύμα που κλείσαμε το πρώτο μέρος? Σαφώς και δεν υπήρξε, γιατί από το ίδιο πνεύμα εμφορείται και όλος ο υπόλοιπος λαός, ο όχλος, όπως προαναφέραμε κατά Σλουμπερζέ. Τότε η μεγάλη πλειοψηφία ήταν τουρκόφιλη, γιατί δεν άνοιξαν τις πόρτες να μπει ο κατακτητής και έμειναν πάνω στα τείχη και υπερασπίστηκαν μέχρι σε σχάτων την Κωνσταντινούπολη, αγαπητέ Γιώργο. Και μάλιστα να συγκεκριμένα αναφέρω χαρακτηριστικά στοιχεία που αφορούν στον ίδιο τον Λουκάνο Τερά, που θα μπορούσε κάποιος να πει ότι ο όχλος επηρεαζόταν από έναν κακό ηγέτη. Να ακούσουμε λοιπόν τώρα για τον Λουκάνο Τερά. Δύο γη του Λουκάνο Ταρά σκοτώθηκαν κατά την πολιοργία της Κωνσταντινούπολης. Ο ίδιος ο Νοταράς και ένας από τους γαμπρούς του, σε κόρη, πολέμησαν επίσης πάνω στο τείχος προς τον Κεράτιο κόλπο και είδαν ξαφνικά πίσω στην πλάτη τους τους Τούρκους που είχαν εισέλθει από το δυτικό τμήμα στην πόλη και ορμούσαν και εναντίον τους. Δεν είχαν άλλο περιθώριο αντίστασης και παραδόθηκαν. Την επόμενη τον κάλεσε ο Μωάμεθ πληροφορηθής ότι ήταν εκ των ηγετών των πολιορκουμένων και κατά ψιθύρους από κάποιους του περιβάλλοντος του απέτησε να φέρει για το χαρέμι του το μικρότερο γιο του 14 ετών και τη γυναίκα του. Και τότε ο Λουκάς Νοταράς απήντησε ότι δεν είναι στη δική τους ηθική και πίστη επιτρεπτό να προσφέρουν σε έναν ακόλαστο ηγεμόνα ένα ανήλικο τέκνο. Ο οργιστής ο Σουλτάνος διέταξε και σκότωσαν αυτόν και τον γαμπρό του, ενώ τη γυναίκα του και το μικρότερο γιο τον πήρε για το χαρέμι. Η γυναίκα του καθοδόν
προς την Αδριανούπολη. Απεβίωσε, αγνοείται η μετέπειτα πορεία του μικρού γιου. Και ξέρεις, αγαπητέ Γιώργο, με πόσο πάθος κάποιοι καταφέρονται. Ήθελες τον Τουρκό Λουκάνο Ταρά, καλά να πάθεις. Έτσι εκφράζονται οι εμπαθέστατοι εχθροί της Εκκλησίας, διότι όλα από εκεί απορρέουν. Αντί να αισθανθούν ένα στοιχειώδη ίκτο για την κατάληξη αυτού του τρόπον την Πρωθυπουργού των αμυνωμένων, του λένε καλά να πάθεις, προτιμούσες Τούρκο. Αυτό το έδειξαν και για άλλα φαινόμενα, κύριε Παπαδημητρίου, έτσι, για τους εθνομάρτυρες, για παράδειγμα, ή μάλλον τους νεομάρτυρες, να πω καλύτερα. Αλλά μήπως κατά τον ίδιο τρόπο δεν εκφράζουν και για τον Σταυροφέντα Ιησού Χριστό? Τους ενοχλεί βέβαια εκεί η Ανάσταση. Έτσι. Αυτή είναι η εμπάθεια και η προκατάληψη. Μπροστά μας θα τη δούμε και θα την στυλιτεύσουμε πολλές φορές ως το τέλος του έτου. Και να προχωρήσω τώρα σε κάτι άλλο. Ο Λουκάς Νοταράς είχε φροντίσει να φυγαδεύσει τρεις κόρες του στη Βενετία πριν αρχίσουν να δυσκολεύουν τα πράγματα με την πολιορκία, όταν ακόμη ήταν δυνατή η προσπέλαση ή ο απόπλους κάποιων πλοίων προς άλλες κατευθύνσεις. Ήρθαν και εγκαταστάθηκαν σε γνωστούς του στη Βενετία. Θα το κρίνουμε και αυτό. Πόσες άλλες φτωχών κόρες πήγαν στα Χαρίλια? Αυτή η επιλογή δείχνει ότι πάντοτε στην κοινωνία υπάρχει μία διαστρωμάτωση μεταξύ φτωχών και πλουσίων και είναι διαφορετική πολλές φορές η πορεία των μεν και των δε. Δεν θα χειροκροτήσω αυτή την ενέργεια, αλλά όμως θα τονίσω ότι οι κόρες δεν πήγαν εκεί για να καλοπεράσουν όπως εκείνοι που πήγαν να διδάξουν γράμματα στα παιδιά των ευγενών της πλουτοκρατίας και λησμόνησαν παντελώς τη χώρα τους. Και το χρέος. Τι έκαναν, αγαπητέ Γιώργο? Με τα χρήματα που είχαν μαζί τους εξαγόρασαν εχμαλό τους από τα στρατόπεδα των Τούρκων και έδωσαν αυτά τα χρήματα που αποτέλεσαν το θεμέλιο για να ιδρυθεί και να μεγαλουργήσει η πρώτη παροικία Ρωμιών στο δυτικό κόσμο, στη Βενετία. Θα επανέλθουμε σε αυτό το θέμα. Είναι πολύ σημαντική αυτή η παροικία. Δεν ξέρω. Άσπρο μαύρο, έτσι δεν είναι? Πότε όμως πρόβαλαν τις κόρες του Λουκάνο Ταρά ως θεμελιώτριες της παροικίας της Βενετίας? Το ήξερες, Γιώργο? Όχι, πρώτη φορά το ακούω. Έτσι. Ναι. Λοιπόν, προχωρώ. Καταθέτω ένα απόσπασμα ενός άλλου ιστορικού, του Κριτόβουλου, του Ύμβριου, ο οποίος την ιστορία την αφιέρωσε τιμή Σένεκεν στο Μωάμεθ, για να καλοπεράσει ο σαυλικός. Το Νοταρά γράφει: άνδρα από τους δυνατούς και σπουδαίους στη σύνεση, στον πλούτο, στην αρετή και στην πολιτική δύναμη, γιατί αυτός ο άνθρωπος ο Νοταράς ήταν ευσεβής, πιστός στο Θεό και διακρινόταν για τη σύνεσή του, τους ξεπερνούσε όλους τη σοφία, διέθετε παρησία γνώμης και ελευθερία ψυχής, ήταν ρωμαλαίος, αγέροχος και με ψυχική αγαθότητα σε όλες τις πράξεις. Γι' αυτό και διατηρήθηκε στις θέσεις της πολιτείας, αποκτώντας μεγάλη πολιτική δύναμη, δόξα και πλούτο. Εδώ τώρα να κάνω μερικά σχόλια. Εμένα με συμφέρει να προβάλλω αυτό ως την ιστορική αλήθεια. Όμως, Γιώργο, τι είπα στην αρχή? Ο Χριστός με δίδαξε να καταθέτω αλήθεια και μόνον αλήθεια. Γιατί να εμπιστευτώ έναν ιστορικό που εγκομιάζει τον Μωάμεθ για να καλοπεράσει την αυλή? Άρα δεν δέχομαι ότι όλα όσα καταθέτει τα καταθέτει ως ιστορική αλήθεια και δεν έχει πίσω μια σκοπιμότητα. Τηρώ επιφυλακτική στάση. Δεν λέω διαγράφω τον Δούκα για να προβάλλω τον Κριτόβουλο.
Ακριβώς αυτό. Πιστεύω ότι οι τηλεθεατές θα κατανοήσουν ποιο είναι το πνεύμα κάτω από το οποίο θα προβάλλουμε την αλήθεια, την ιστορική, σε όλες τις εκπομπές που θα ακολουθήσουν. Και επανέρχομαι σε αυτό που είχα πει προηγουμένως. Ο Νοσαράς διέσωσε τις κόρες του, οι οποίες έφυγαν με αρκετό χρήμα. Ο Ιωσήφ Βριένιος, διδάσκαλος του Αγίου Μάρκου του Ευγενικού που προβάλαμε προηγουμένως, καυτηρίασε τη σόρευση πλούτου σε κάποιες οικογένειες της Κωνσταντινούπολης όταν ομίλησε στους προκρήτους της Κωνσταντινούπολης το 1430. Ήδη είχε καταληφθεί και η Θεσσαλονίκη και ήταν ορατότατος ο κίνδυνος ότι δεν θα αργούσε η πολιορκία της ίδιας της Κωνσταντινούπολης. Αυτή η σόρευση πλούτου είναι κατακριτέα σε κάθε περίπτωση και δεν μπορούμε να πούμε ότι υπάρχουν εξαιρέσεις των καλών πλουσίων. Εάν όλοι οι πλούσιοι διάθεταν το χρήμα, όχι βέβαια την ιστάτη στιγμή που ήταν πάρα πολύ αργά, αλλά έγκαιρα, ίσως η πόλη να κρατούσε περισσότερο. Τι θέλω να πω? Θα μπορούσε να αγοράσει την Μπομπάρδα του Ουρβανού. Θα επανέλθω σε αυτό αργότερα, Γιώργο. Όμως ξανατονίζω αυτό, ότι αυτό το χρήμα δεν σπαταλήθηκε, αλλά έγινε το θεμέλιο για την πιο ανθούσα κατά τη διάρκεια της Ιπποκρατίας παροικία μας στη Δύση. Έτσι. Ευχαριστώ, Νοδαρά, βέβαια, και στις χώρες, όπως είπατε. Να γυρίσουμε λίγο σήμερα και από τον Δημητρίου, στο σήμερα. Ένα μεγάλο μέρος του λαού μας αποδέχεται, το είπατε ήδη και στο πρώτο μέρος, αποδέχεται το σύνθημα «Ανήκουμε στην Δύση». Μάλιστα θέτουν το ερώτημα «Υπήρξε ο Οθωμανικός ζυγός ελαφρότερος από οποιονδήποτε δυτικό?» Ας φέρουμε για παράδειγμα τον Βενετικό, τον οποίο υπέφεραν ισχυωτικά τμήματα του ελλαδικού χώρου. Τι λέτε γι' αυτό? Ναι, είναι πάρα πολύ κέριο το ερώτημα και δεν έχει να κάνει μόνο με το 1453, αλλά και με το 2021, αγαπητέ Γιώργο. Γιατί ακόμη και σήμερα μένεται αυτή η διχαστική αντιπαλότητα. Αν και μπορώ να πω ότι στη μεγάλη πλειοψηφία οι υποταγμένοι στη Δύση φαίνονται να εξέρχονται νικητές. Όμως στην ιστορία συμβαίνουν πολλές φορές ανατροπές, ιδιαίτερα όταν ο κίνδυνος γίνει εξαιρετικά ορατός. Γιατί σήμερα δεν μπορούμε να συνειδητοποιήσουμε τον κίνδυνο που διατρέχουμε, να αλωθούμε και να πάψουμε να εκφυστάμεθα ως έθνος, ως χυλός μέσα σε ευρωπαϊκό δοχείο. Μπορούμε να υπάρξουμε ως άτομα, όχι ως έθνος. Κάνω αυτή τη διάκριση για να καταστώ σαφής. Λοιπόν, η δυτική προπαγάνδα από τότε που μας έβαλαν και δολοφονήσαμε τον Καποδίστρια, έχοντας στα χέρια της την εμπόρια εξουσία, την πολιτική, την οικονομική και μετά τους διανοούμενους και τους καθηγητές του Πανεπιστημίου, αντιπάλεψαν το λαό που χωρίς ισχυρή βοήθεια, καθώς εμπολής και η διοικούσα εκκλησία είχε υποταγή στο κράτος και είχε καταστεί ένα νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου. Και αυτός ο λαός ήταν ουσιαστικά ως πρόβατα μιέχοντα ποιμένα κατά το λόγο του Ιησού Χριστού. Πάλεψε ως την δεκαετία του 1950. Τελικά υπέκυψε και μάλιστα υπέκυψε όταν πλέον άρχισε η λεγόμενη οικονομική ανάκαμψη. Και φαίνεται ξεκάθαρα διαχρονικά ότι το χρήμα είναι ο τρόπος της ευχερέστερης διαφθοράς ενός λαού. Βέβαια τώρα το χρήμα που μας το μοίρασαν, μας το πήραν πίσω. Αλλά ας μην συνεχίσω με το σήμερα. Εκείνο το οποίο θέλω εδώ να δείξω είναι ένα πολύ ισχυρό επιχείρημα, όχι σήμερα, όχι δικό μου, αλλά από ένα βιβλίο που συνέγραψε Έλληνας στο τέλος του 18ου ή στις αρχές του 19ου αιώνα,
με τίτλο «Η ελληνική νομαρχία» και που το χρησιμοποιούν κατά κόρον οι διαφωτισμένοι. Προβάλλω, παρακαλώ το σκηνοθέτη, ένα απόσπασμα που δίνει απάντηση, αγαπητέ Γιώργο, στο ερώτημα που μου έθεσες. Ερωτά ο ανώνυμος συγγραφέας της ελληνικής νομαρχίας. Ποιος στοχαστικός άνθρωπος μπορεί να πιστέψει ότι όποιος από τους αλλογενείς δυνάστας, το τονίζω, ήθελε κατατροπώσει των Οθωμανών, ήθελε μας αφήσει ελευθέρους. Ω απάτη επιζήμιος, μην είστε αδελφοί μου τόσο ευκολόπιστοι. Αναγνώσατε την ιστορία. Ευχαριστώ. Αυτά στην ελληνική νομαρχία, έτσι. Δίνει απάντηση, αγαπητέ Γιώργο, στο ερώτημά σου. Λοιπόν, τώρα, ότι θα ήμασταν σκλάβοι και όχι... ότι θα ήμασταν σκλάβοι τους και όχι επί ίσης όρης ως χριστιανοί σε μια, θα λέγαμε, πολυεθνική αυτοκρατορία, το καταθέτει αυτός, έχοντας την εμπειρία του τι τράβηξαν κάτω από το βενετικό ζυγό που ανέφερες όσοι είχαν αυτήν την συνέπεια στην ιστορική εξέλιξη. Οι Επτανήσιοι, οι Κρήτες για ένα διάστημα, οι Πελοποννήσιοι για ένα άλλο διάστημα, οι Ρόδοι, οι Κύπροι. Τώρα, θα μπορούσε να μου πεις, είναι ακριβώς ίδιος ο ζυγός? Στο σημείο αυτό... Εξαρτάται στην ιστορία, αυτό θα είναι λογικό. Πολύ λογικό αυτό που λες, Γιώργο. Εξαρτάται από το πρίσμα κάτω από το οποίο εξετάζουμε τα πράγματα. Και θα γίνω κατανοητός παραθέτοντας ένα απόσπασμα από διδαχή του Αγίου Κοσμά. Διαβάζω. 300 χρόνους μετά την Ανάσταση του Χριστού μας έστειλε ο Θεός τον Άγιον Κωνσταντίνον και εστερέωσε βασίλειον χριστιανικών. Και το είχαν χριστιανοί το βασίλειον 1150 χρόνους. Ύστερον το εσήκωσε ο Θεός από τους χριστιανούς και έφερε τον Τούρκον και του το έδωσε δια ειδικών μας καλών. Το ξανατονίζω αυτό, δια ειδικών μας καλών. Και το έχει ο Τούρκος 320 χρόνια. Και διότι έφερε ο Θεός τον Τούρκον και δεν έφερε άλλο γένος, δια ειδικών μας συμφέρον, το ξανατονίζω, δια ειδικών μας συμφέρον, διότι τα άλλα έθνη θα μας έβλαπτον εις την πίστην. Ο δε Τούρκος, άσπρα άμα του δώσεις, κάμνεις ό,τι θέλεις. Εδώ τώρα θα κάνω ένα σχόλιο πάρα πολύ σημαντικό. Ίσως να είναι το βασικότερο σχόλιο που σχετίζεται με τη μακρόχρονη τουρκοκρατία, αλλά και με τον αγώνα για την παλιγγενεσία. Σας θυμίζω προηγουμένως εκείνους τους λεπτούς διανοούμενους του 15ου αιώνα με την παντελία διαφορία σε θέματα πίστεως, οι οποίοι έφυγαν εγκαίρως για να μεταδώσουν τα ελληνικά γράμματα στα παιδιά των πλουτοκρατών της Ιταλίας. Αυτούς τώρα ένα φιλιόγκβε δεν τους ένοιαζε καθόλου. Δεν τους ένοιαζε καθόλου η ορθόδοξη πίστη. Όμως ο Άγιος Κοσμάς λέει «Η πίστη μας κράτησε, αδέλφια μου». Και μιλάει 320 χρόνια μετά την κατάκτηση της πόλης. Τότε είναι γραμμένη αυτή η διδαχή. Ο Θεός παραχώρησε να υποταγούμε στους Τούρκους για να μην χάσουμε την πίστη μας. Και η πίστη είναι το κεφαλαιόδες θέμα για μας τους Ρωμιούς. Αν για άλλους η πίστη δεν λέει τίποτα, για μας είναι το πάνω. Και για την πίστη πεθαίνουμε. Τώρα Γιώργο, ένα δεύτερο σχόλιο. Εάν ο Άγιος Κοσμάς δεν είχε μαρτυρήσει
για την πίστη, θα έλεγαν τουρκόφιλος. Μα τι τουρκόφιλος είναι αυτός. Δεν τολμούν να το πούν όμως, αγαπητέ Γιώργο, επειδή τους αποκλείζει το μαρτύριο. Είπατε όμως να σταθώ λίγο στο πρώτο σχόλιο. Οι δυτικόφρονες, όπως τους χαρακτηρίσατε εσείς, και ορθολογιστές όπως αυτό αποκαλούνται εκείνοι, ηρωνεύονται, επικρίνουν και κατηρίζουν την άποψη αυτή του Αγίου Κοσμά ότι η σκλαβιά στους Τούρκους υπήρξε τιμωρία από μέρος του Θεού. Εδώ έχουμε σαφέστατη άποψη ενός Αγίου της Εκκλησίας ότι ο Θεός παρενέβη. Τι απάντηση λοιπόν μπορούμε να δώσουμε στις επικρίσεις αυτές? Το είπε βέβαια στο δεύτερο σχόλιο. Πολύ σωστή η παρατήρηση, και επειδή μιλώ σε έναν θεολόγο, αγαπητέ Γιώργο, πρέπει να κάνω μια απλή διάκριση. Δεν είναι δύσκολο να την κατανοήσουμε οι πολλοί, ακόμη και οι μη έχοντες την παραμικρή σχέση με την ορθόδοξη θεολογία. Ο Άγιος Κοσμάς μιλούσε σε αγράμματους και απλούς ανθρώπους, βοσκούς και κτηνοτρόφους. Εσείς όμως, όταν διδάσκετε θεολογία, λέτε ότι ο Θεός είναι αγάπη, δεν είναι τιμωρός. Πώς συμβιβάζονται αυτά τα δύο, αγαπητέ Γιώργο? Με ένα απλό. Ο Θεός δεν τιμωρεί. Επιτρέπει κατά παραχώρηση να συμβεί κάτι. Και αυτό το εξηγούμε ως εξής. Αν χρησιμοποιήσω ένα ανάλογο ιατρικό θέμα. Λέμε ότι κάθε οργανισμός έχει το λεγόμενο ανοσοποιητικό σύστημα, με τη βοήθεια του οποίου αμήνεται κατά παντός εισβολέως εντός του οργανισμού. Μικροβίου, ιού ή άλλου μικροοργανισμού. Υπάρχουν παράγοντες που ενισχύουν το ανοσοποιητικό σύστημα, υπάρχουν άλλοι παράγοντες που το εξασθενούν. Ερχόμαστε τώρα εδώ στον άνθρωπο, τον κατ' εικόνα και ομοίωση Θεού, ο οποίος έχει ένα σωματικό, οργανικό, ανοσοποιητικό σύστημα και έχει και ένα πνευματικό, ανοσοποιητικό σύστημα. Αυτό το πνευματικό, ανοσοποιητικό σύστημα ενισχύεται από τη χάρη του Θεού όταν αγωνίζεται να φαίνεται συνεπής προς το θέλημα του Θεού. Όταν όμως είναι ασυνεπής, περιφρονεί το θέλημα και στρέφει την πλάτη προς το Θεό, τότε ο Θεός, λέτε εσείς οι θεολόγοι, έρει την χάριν και έτσι αφήνει τον άνθρωπο με εξασθενημένο το πνευματικό ανασωπητικό σύστημα. Και τότε προκύπτουν πλήστες όσες συμφορές. Ίσως πάλι προς χάρη των ανθρώπων, έτσι, να επιτρέπει ο Θεός. Χάρη το, ώστε να συνέλθουν και να επανέλθουν. Πολύ σωστό ότι αυτό πρόσθεσε. Σήμερα, αγαπητέ Γιώργο, βιώνουμε μία κατεξοχή εποχή παρακμής, κατά την οποία έχουμε στρέψει την πλάτη στο Θεό, κατά συνέπεια η χάρη του μας έχει εγκαταλείψει. Όχι επειδή δεν μας αγαπά, ήδη εσύ απήντησες, αλλά θέλει τη μετάνοιά μας. Στο μέτρο που δεν μετανοούμε, θα υποστούμε συμφορές. Και δεν θέλω να είμαι καταστροφολόγος. Άλλοι είναι αυτοί που σπέρνουν καταστροφολογίες βιωτικής φύσεως, όπως ο κορονοϊός που μας ταλανίζει αυτή την περίοδο. Άρα λοιπόν δεν αντιφάσκει ο Άγιος Κοσμάς. Αλλιώς θα μιλούσε σε κάποιον που είχε αποκτήσει κάποια μόρφωση και αλλιώς μιλάει στον Γεωργό και τον Κτηνοτρόφο. Και πόσες φορές δεν έχουμε πει στην εκπομπή μας, έτσι αναφερθήκαμε σε παρακμές και στα αποτελέσματα της παρακμής, την οποία βέβαια στην ιστορική περίοδο που μιλάμε τώρα βρισκόμαστε σε μια φάση παρακμής, έτσι δεν είναι? Δυστυχώς. Είχατε αναφέρει, επειδή μιλάμε για επικρίσεις και επίκριση στον Άγιο Κοσμά τον Αιτωλό, αναφέραμε ότι η ένωση συντελέστηκε στην πράξη με το Συλλήτουργο, έτσι, εκείνο στον Ιερό Ναό της Θεού Σοφίας. Συνεπώς δεν έγινε το θέλημα των ανθενωτικών, το είχαμε πει και στο πρώτο μέρος. Γιατί τότε επικρίνονται οι ανθενωτικοί? Για ποιο λόγο τόσο πολύ? Γιατί πρέπει διαρκώς να επιρρύπτουμε την ευθύνη για τα όσα κακά συνέβησαν σε αυτούς που είναι κοντά στην Εκκλησία, οι οποίοι είναι εμπαθείς, είναι φανατικοί, είναι μυσαλόδοξοι και τι το κακό δεν είναι. Και πρέπει να καλλιεργήσουμε στη νέα γενιά μία αντιπάθεια προς την Εκκλησία. Γιατί ο τελικός στόχος είναι η Εκκλησία. Βάλλονται όμως τα πρόσωπα της Εκκλησίας με σκοπό να βληθεί
τελικά η Εκκλησία. Ο θεσμός, αφού δεν τολμούν να πλήξουν το Χριστό, διότι στέκεται διαχρονικό και θέτει το ερώτημα «Τις ελέγχουμε περί αμαρτίας», βάλουμε τα πρόσωπα όχι μόνο όταν εκδηλώνουν αδυναμίες λόγω παθών, αλλά ακόμη και όταν υπεραμείνονται της αλήθειας της Εκκλησίας. Η Δύση όμως τότε δεν έσπευσε έτσι για βοήθεια. Αυτό είναι αλήθεια. Έτσι δεν είναι? Είναι αλήθεια. Έγινε η Ένωση, αλλά δεν ήρθε προς βοήθεια. Θέλω να μου πείτε, έχουν ελεγχθεί διάφορες άλλες κατηγορίες, όπως εκτοξεύεται κυρίως από εχθρούς της Εκκλησίας, ότι ο μοναχισμός έβλαψε κέρια την άμυνα της χώρας. Για αυτή την κατηγορία τι λέτε? Να δούμε πρώτα γιατί η Δύση δεν ήρθε σε βοήθεια. Μερικές φορές, απλοποιώντας τα πράγματα, δεν βλέπουμε ότι η σύνθεση της ιστορίας είναι πολυπαραγοντική. Αυτή τη στιγμή βλέπουμε μπροστά μας έναν Πάπα ο οποίος υποσχέθηκε να στείλει βοήθεια. Αλλά όμως ο Πάπας από κάπου αλλού θα αντλούσε τη βοήθεια. Από πού? Από τους βασιλείς και ηγεμόνες. Αυτή ήταν ένα ενιαίο και αραγές μέτωπο. Κοιτάξτε Γιώργο, βλέπουμε πολλές φορές ντοκιμαντέρ στην τηλεόραση. Πρόσφατα προβλήθηκε ο εκατονταετής πόλεμος. Πότε διεξήχθη αυτός ο εκατονταετής πόλεμος και μεταξύ ποιων? Κράτησε από το 1337 ως το 1453, έτος της άλωσης της Κωνσταντινούπολης. Και μεταξύ τους κατά αυτό το διάστημα συγκρούστηκαν τα συμφέροντα όχι των λαών, αλλά των ηγεμόνων Αγγλίας και Γαλλίας, με αποτέλεσμα να ρημάξει η Γαλλία. Θα έστελνε βοήθεια επειδή το ζητούσε ο Πάπας, ο βασιλιάς της Γαλλίας? Θα έστελνε ο βασιλιάς της Αγγλίας, αγαπητέ Γιώργο? Εκείνος ο οποίος ανταποκρίθηκε στην έκκληση ήταν ο βασιλιάς της Ουγγαρίας. Και γιατί? Διότι έβλεπε την ραγδαία προέλαση των Οθωμανών στην Βαλκανική Χερσόνησο. Και πραγματικά επιχείρησε να τους ανακόψει το 1444 ανεπιτυχώς και ο ίδιος πονεύτηκε στη μάχη. Ο γνωστός μας Ιωάννης Ουνιάδης. Οι άλλοι πάνω στη Σουηδία ή στην Ολλανδία είχαν νομίζεις καμιά ιδιαίτερη διάθεση να πάνε να υπερασπιστούν την Κωνσταντινούπολη που την είχαν λαιλατήσει το 1204 και είχαν αποκομίσει όλους τους θησαυρούς. Μπορεί να είπαν κάποιοι και να την κατακτήσουμε εμείς τώρα, γιατί θα την κατακτούσαν, διώχνοντας τους Τούρκους, τι να πάρουμε? Ψοφίδι την αφήσαμε την Κωνσταντινούπολη. Αυτά οι διαφωτισμένοι δεν τα βλέπουν. Άρα λοιπόν, δεν καταλογίζω ευθύνη στον Πάπα ότι εψεύστη, ότι δεν τήρησε το λόγο του. Και να δούμε, Γιώργο, τώρα και μια άλλη φωτογραφία. Παρακαλώ το σκηνοθέτη να προβάλλει. Πού θα πήγαιναν? Να δούμε πού θα πήγαιναν. Αυτός είναι ο χάρτης. Φαντάζουν με το έντονο κόκκινο χρώμα οι Οθωμανοί Τούρκοι που είχαν εξαπλιστεί και προς βοράν της Βαλκανικής. Κάποια τμήματα του κυρίως ελληνικού χώρου παρέμειναν ως δουκάτα οι ηγεμονίες βυτικών ηγεμόνων. Οι Σελτζούκοι Τούρκοι ακόμη κρατούσαν τη μεγαλύτερη έκταση της Μικράς Ασίας. Και τι είχε απομείνει Ρωμαϊκό? Εγώ θα χρησιμοποιώ διαρκώς τη λέξη Ρωμιός και Ρωμαϊκό και Ρωμιοσύνη. Η Θεσσαλονίκη, ένα τμήμα της Χαλκιδικής, η Κωνσταντινούπολη και ένα τμήμα της γύρω από τα τείχη, το οποίο βέβαια πέρα από τα κάστρα, τα 2-3 ακόμη που δεν είχαν αλωθεί, ήταν στη διάθεση των Οθωμανών. Η Ήπεθρος χώρα είχε αλωθεί όλη, είχαν μείνει μόνο κάστρα.
Αντιλαμβάνεστε, και το 1430, αγαπητέ Γιώργο, έπεσε και η Θεσσαλονίκη. Για ποια σωτηρία της Κωνσταντινούπολης να μιλούμε? Είναι αστείο πράγμα και να κατηγορούμε τους μοναχούς ότι είναι υπεύθυνοι. Παρακαλώ το σκηνοθέτη. Και για το μοναχισμό μου έθεσες και το ερώτημα αυτό προηγουμένως. Ξεκινούν τις επικρίσεις τους όχι τις παραμονές της άλωσης, αλλά από τον 11ο αιώνα, γιατί λένε παρά είχαν γίνει. Πόσοι να είχαν γίνει? Το 1%, το 2% του συνολικού πληθυσμού. Να έχει γίνει το 5%. Δεν έχω βρει κάποια στατιστική. Απλώς αφήνουν μετέωρη την κατηγορία. Ω, την κοπανούσαν οι μοναχοί που δεν ήθελαν να στρατευτούν και να υπερασπιστούν αμυνόμενοι την πατρίδα τους και γι' αυτό μας βρήκανε συμφορές. Ψέμα. Μεγάλο ψέμα. Η μεγάλη αδυναμία της αυτοκρατορίας της Ρωμανίας ήταν το ότι όντως από τον 11ο αιώνα που άρχισε η παρακμή στηρίχθηκε μέχρι και τα τέλη, μέχρι και την άμυνα της Κωνσταντινούπολης σε μισθοφορικά στρατεύματα. Αυτό λέτε ότι ήταν το πρόβλημα, έτσι ήταν το πρόβλημα. Δεν ήταν υποχρεωτική η στρατιωτική θητεία. Κακώς κάκιστα. Αλλά έτσι ήταν. Αυτή είναι η ιστορική αλήθεια. Όσο για την υπηρεσία των μοναχών στο στρατό, η σωστή πνευματική λένε σε αυτόν που επιθυμεί να γίνει μοναχός ακόμη και σήμερα. Πήγαινε να υπηρετείς τη θητεία του, να δοκιμαστείς μέσα στον κόσμο και αν αντέξεις τότε, αλλά να γίνεις μοναχός. Και αυτό είναι διαχρονικά και το σωστό, αγαπητέ Γιώργο. Αυτή είναι η παράδοση της Εκκλησίας. Κάποιοι δεν την τηρούν. Τώρα, για να δείξουμε τη συμφορά των μισθοφορικών στρατευμάτων, σας λέω, η πρώτη ήττα που υποστήκαμε από τους Σελτζούκους Τούρκους που είχαν εισβάλει στις εσχατιές της Μικράς Ασίας ήταν στο Μάτζικερ το 1071. Εκεί εγκατέλειψαν το πεδίο οι μισθοφόροι. Ίσως επειδή έγκαιρα δεν είχαν πληρωθεί. Και αργότερα φέραμε μισθοφόρους από την Καταλωνία, οι οποίοι επίσης δεν πληρώθηκαν και ελεηλάτησαν τη Θεσσαλία μη αφήνοντας τίποτα όρθιο. Δεν μας φεύγουν οι μοναχοί. Βλέπετε την επικράτηση ενός φεουδαρχικού πνεύματος δηλαδή. Οι οποίοι, Γιώργο, να τονίσουμε εδώ, μετέφρασαν τα έργα των αρχαίων Ελλήνων και τα πήραν οι άλλοι, οι έξυπνοι, να πάνε να μεταδώσουν την αρχαία ελληνική γραμματεία στα παιδιά των πλουτοκρατών της Ιταλίας. Των ευγενών που οι διαφωτισμένοι τους πολεμούν. Και λέει, καλά έκανε η Γαλλική Επανάσταση και τους συνέτρεψε. Και όντως καλά έκανε και τους συνέτρεψε. Γιατί όμως εγκομιάζεται αυτούς που εγκατέλειψαν την πατρίδα τους να πάνε να πλουτίσουν διδάσκοντας τα παιδιά των πλουτοκρατών? 2 μέτρα, 2 σταθμά. Ξέρετε πόσες φορές θα το δούμε αυτό? Καθ' όλη τη διάρκεια των εκπομπών. Είπαμε, κατηγορήσαν αντίον των ευθών της Εκκλησίας, έτσι. Στα τείχη της Κωνσταντινούπολης πολέμησαν όλοι οι μοναχοί της Κωνσταντινούπολης. Το μαρτυρεί ο Φραντζής που ως υπασπιστής του Κωνσταντίνου ανέλαβε να κάνει μια απογραφή των υπερασπιστών επάνω στα τείχη. Το πρόβλημα λοιπόν δεν ήταν η μοναχή, αγαπητέ Γιώργο. Άσχετα αν υπήρχε και στο μοναχικό κλάδο παρακμή, όπως υπήρχε και σε κάθε άλλο κοινωνικό στρώμα τις τελευταίες δεκαετίες, για να μην πω τους τελευταίους αιώνες πριν από την άλωση. Άλλο ήταν το κύριο πρόβλημα. Θα μας πείτε και ποιο είναι το κύριο πρόβλημα. Ήταν 2. Πρώτον, οι οικονομικά ισχυροί, έχοντας πληροφορίες
για την επικράτηση της φεοδαρχίας στη Δύση, ορέχθηκαν να γίνουν φεοδάρχες. Γιατί εκείνοι και όχι και εμείς? Με την δύναμη που είχαν και την εξαγορά των κατατόπους αξιωματούχων, εξανάγκαζαν τους φτωχούς γεωργούς να πουλούν τη γη. Και σταδιακά η Μικρά Ασία κυρίως μετατράπηκε σε φεοδαλική. Αυτό το βλέπουμε ήδη από το τέλος του 10ου αιώνα, όταν ο Βασίλειος ο Βουλγαροκτόνος, αν και λαιλατεί τη Βαλκανική, ο Σαμουήλ των Βουλγάρων, δεν σπέβδει να τον αντιμετωπίσει, γιατί έχει δύο εξεγέρσεις φεουδαρχών στο έδαφος της Μικράς Ασίας. Και όταν καταπνίγει την εξέγερση, τότε και μόνο στρέφεται και αποφύ, όπως ξέρουμε, τον Σαμουήλ, ο οποίος τελικά πεθαίνει μετά την τελική ήττα του στο κλειδί το 1014. Ποια ήταν η συνέπεια της αλλαγής του κοινωνικού καθεστώτος στο έδαφος της Μικράς Ασίας? Δεν επαναλαμβάνεται, αγαπητέ Γιώργο, το έπος των Ακριτών. Ποιο είναι το έπος των Ακριτών, το οποίο διδάσκουμε στη μέση εκπαίδευση με τα έπι του Ακρίτα και καθόμαστε γι' αυτό? Ήτανε η στεναρή αντίσταση κατά των Αράβων επιδρομέων, οι οποίοι, να τονίσουν, και περισσότεροι ήταν και πιο οργανωμένοι ήταν και μέσα πλέον σημαντικά διέθεταν για να διασπάσουν την γραμμή της άμυνας. Όμως τότε οι αμυνόμενοι μάχονταν υπέρ βωμών και εστιών. Όταν λέμε βωμών και εστιών, δεν εννοούμε μόνο την πίστη μας, δεν εννοούμε μόνο τα ήθη και έθιμά μας, δεν εννοούμε μόνο τα αγαπημένα μας πρόσωπα, αλλά εννοούμε και τη γη μας. Και τη γη τους. Αυτό, αγαπητέ Γιώργο, εμείς οι χριστιανοί το έχουμε εγκαταλείψει στα αζήτητα, και είναι άλλοι κοινωνικοί μεταρρυθμιστές που προβάλλουν σαν πλέον σημαντικό. Γι' αυτό και σαρωθήκαμε από τους Σελτζούκους Τούρκους, οι οποίοι 25 χρόνια μετά την πρώτη νίκη τους στο Μάτζικερ της Αρμενίας είχαν ιδρύσει σουλτανάτο, που παρακαλώ, στη Νίκαια της Βυθινίας, στις εσχατιές τις δυτικές της Μικράς Ασίας, εκεί που είχε η πρώτη Οικουμενική Σύνοδος. Άρα έχουμε αυτό το φεοδαρχικό πνεύμα, έτσι? Άρα λοιπόν, υπάρχει... όταν κάνουν κάποιες κοινωνικής φύσεως αναλύσεις εκείνοι που προβάλλουν τον οικονομικό παράγοντα και μόνο, εμείς δεν πρέπει να το παραβλέπουμε. Διότι ποια είναι τα πάθη που οδηγούν κάποιον στο να αρπάζει την γη του φτωχού γεωργού και να την κάνει δική του? Το πάθος της φιλαργυρίας. Και θέλοντας να τον υποτάξει και να τον κάνει δουλοπάροκο, εκδηλώνει ένα πάθος φιλαρχίας. Δεν μιλήσαμε για τα τρία κυρίαρχα πάθη στην αρχή? Όταν λοιπόν, αγαπητέ Γιώργο, κάνουμε μία ανάλυση με βάση το πνεύμα της Ορθόδοξης Εκκλησίας, δεν μπορούμε να μιλούμε αόριστα για φιλαρχία και φιλαργυρία και να μην καυτηριάζουμε τους φεουδάρχες. Να λάβουμε υπόψη τα πάθη, δηλαδή, έτσι όπως είπατε στην αρχή. Πρόκειται περί παθών. Έτσι τα ρεπές, τελικά, ναι. Έτσι. Λοιπόν, και να αφήνουμε τους άλλους να λένε ότι το Βυζάντιο, διότι αυτοί δεν χρησιμοποιούν τον όρο Ρωμανία, το Βυζάντιο έπεσε επειδή είχε μετατραπεί σε φεουδαρχικό και είχε επιβάλει δυσβάστακτους φόρους, και όντως είχε επιβάλει για να καλοπερνούν ανάξιοι αυτοκράτορες. Και ο λαός υποτάχθηκε, διότι δεν θα αγωνιζόταν για να κρατήσει το φεοδό του ο φεοδάρχης. Πολλά έχουν γραφεί και έχουν λεχθεί επίσης για το βίαιο εξισλαμισμό των κατοίκων της Μικράς Ασίας, αρχικά, έτσι, και της Βαλκανικής στη συνέχεια. Θέλω να μου πείτε, ήσαν όλοι οι εξισλαμισμοί βίαιοι? Όχι, αγαπητέ Γιώργο, δεν ήταν όλοι εξισλαμισμοί. Μάλιστα, θα μπορούσα να πω ότι
ιδιαίτερα την πρώτη περίοδο, πολλοί ήταν εκούσιοι και ο λόγος ήταν εμφανής. Ο κατακτητής έλεγε, όποιος μεταστρέφεται στο Ισλάμ διατηρεί την περιουσία του. Και οι μαρτυρίες λένε ότι οι πρώτοι που εξισλαμίστηκαν ήταν οι οικονομικά ισχυροί που είχαν καρποθεί με τον τρόπο που προανέφερα μεγάλες εκτάσεις γης. Αργότερα οι φτωχοί είπαν να καλοπερνούν οι αφεντάδες και εμείς να υποφέρουμε κάτω από αυτό το ζυγό. Δεν εξισλαμιζόμαστε κι εμείς. Βέβαια, σε κάποιες περιοχές και κατά περιόδους ασκήθηκε και βία και εξισλαμισμό. Δεν ήταν όμως όλοι οι εξισλαμισμοί βίαιοι. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Ακόμη και για την άμυνα της πόλης όμως έχουν γραφεί πάρα πολλά, έτσι. Κυρίως εγκομιαστικά για τους Γενοάτες του Ιουστινιάνη. Ενώ αντίθετα, ή και για τους Βενετούς, έτσι, υπερασπιστές της πόλης. Αντίθετα έχουν γραφεί και προσβλητικά ακόμη σχόλια κατά των Ελλήνων υπερασπιστών της πόλης. Τι λέτε γι' αυτό? Και αν με τα προβάλλουν αυτά δυτικοί ιστορικοί, για μένα δεν είναι έκπληξη αυτό. Η αντιπάθειά τους κατά παντός του ελληνικού ή ρωμαϊκού, αυτά τα δύο θα τα εναλλάσσω στη χρήση, αγαπητέ Γιώργο, δεν πρόκειται να σβήσει ποτέ. Ακόμη και αν μας δουν στην έσχατη εξαθλίωση και εξευτελισμό, θα συνεχίσουν να μας αντιπαθούν γιατί τους δώσαμε τα φώτα. Υπήρξαμε μεγάλοι ευεργέτες τους και δεν πρόκειται ποτέ να τους συγχωρήσουν αυτό οι δυτικοί. Όμως, εδώ τώρα έχουμε να πούμε ότι οι ιστορικοί καταθέτουν ότι την άμυνα της πόλης την επερασπίστηκαν με ηρωικότατο φρόνημα όλοι. Και οι Ρωμοί και οι Γενοάτες και οι Βενετοί. Βέβαια, ο Ιουστινιάνης πρέπει να πούμε εδώ ότι όταν τραυματίστηκε μπήκε σε ένα καράβι και αναχώρησε. Δεν παρέμεινε να την υπερασπιστεί μέχρι τέλος. Άλλωστε δεν μπορούσε να την υπερασπιστεί. Και τον ακολούθησαν και κάποιοι άλλοι. Άρα δεν αληθεύει αυτό το οποίο πάει να υποτιμήσει το ηρωικό φρόνημα των Ρωμιών υπερασπιστών της πόλης. Υπήρχαν κάποια προβλήματα, έτσι, και αν μπορείτε το να κύριο, σας πω εκείνη την περίοδο, ναι. Το κύριο πρόβλημα, αγαπητέ Γιώργο, ήταν ο αριθμός των υπερασπιστών. Ήταν ελάχιστη. Δεν καθόμαστε να δούμε μερικά σημαντικά στοιχεία. Το πρώτο είναι πόσοι ήταν οι υπερασπιστές και πόσοι ήταν στο στρατόπεδο του Μάμεθ οι πολιορκητές. Είπα προηγουμένως ότι ο Κωνσταντίνος Παλαιολόγος ανέθεσε στον υπασπιστή του το Φραντζή να κάνει μία απογραφή των υπερασπιστών. Κρατηθείτε να ακούσετε τον αριθμό που έφερε στον Αυτοκράτορα με σκυμμένο το κεφάλι ο Φραντζής. 4.973 μάχημοι, στους οποίους περιλαμβάνονταν, το είπα και προηγουμένως, και οι μοναχοί της Κωνσταντινούπολης. 4.973. Στην ίδρυσή της η πόλη αριθμούσε 200.000. Εκτιμούν ότι οι άμαχοι να ήταν περί της 40.000. Αυτοί δεν μπορούσαν να κάνουν τίποτε για την υπεράσπιση. Και να ήταν, άλλοι λένε, οι Βενετοί και οι Γενοάτες περί της 8.000. Ίσως και να μην ήταν τόσοι, ίσως οι δικοί μας να ήταν και λίγο περισσότεροι. Συνολικά να πούμε 15.000, να πούμε 20.000. Ο στρατός του Μωάμεθ κατά τους μέτριους υπολογισμούς, διότι υπάρχουν αποκλίσεις προς τα άνω και προς τα κάτω, ήταν στην έναρξη της πολιορκίας 150.000, στο τέλος της όχι κάτω από 200.000, διότι έσπευσαν να υποφεληθούν από τη λαϊλασία που θα ακολουθούσε. Μεταξύ αυτών, λένε οι ιστορικοί, ήταν και περί τις 30.000 χριστιανοί. Μέσα υπερασπιστές 15 με 20 και απ' έξω χριστιανοί 30. Δια της βίας, ίσως κάποιοι ναι, όχι όμως όλοι. Να που οδηγεί η παρακμή. Και την παρακμή
την ακολουθούν συμφορές. Και το δεύτερο είναι ότι ο χριστιανός Ουρβανός, Ούγγρος στην καταγωγή, όταν έκανε την προσφορά στον Κωνσταντίνο να του διαθέσει την Μπομπάρδα για να κόνει ορτοποιή τους επιτιθέμενους, του είπε, εγώ δεν διαθέτω τόσα χρήματα που μου ζητάς. Αν δεν διαθέτεις εσύ, θα πάω να την προσφέρω στο Μωάμεθ. Και πραγματικά κονιορτοποίησε τα μέχρι τότε απόρριτα τείχη. Σημαντικά στοιχεία αυτά και τα αριθμητικά που λέτε και γι' αυτό, έτσι που συνέβη τελευταία με την πόλη της Μπομπάρδας. Τελικά η πόλη έπεσε και θέλω να μας πείτε τι ακολούθησε. Τριήμερη λαϊλασία. Μόνον τριήμερη λαϊλασία. Τώρα λέγοντας μόνο τριήμερη λαϊλασία, τι εννοείται, γιατί υποκρύπτεται κάτι εδώ. Υποκρύπτεται κάτι, αγαπητέ Γιώργο, μετά την πρώτη άλωση από τους Σταυροφόρους το 1204, η λαϊλασία κράτησε πάνω από ένα έτος. Καράβια φορτωμένα έφευγαν και επέστρεφαν άδεια για να φορτώσουν και να μεταφορτώσουν και να μεταφορτώσουν, ώστε να μην μείνει τίποτε σε αυτή την έρμη πόλη που κατήντησε φάντασμα μετά τη λαϊλασία. Εδώ πρέπει να τονίσουμε ότι δεν είχαν και πολλά πράγματα να ηλαϊλατήσουν οι Οθωμανοί. Αλλά όμως ο Μωάμεθ έδωσε ρητή εντολή. Ελεύθεροι είστε να αρπάξετε μόνον για 3 μέρες. Μετά σταματά κάθε αρπαγή. Να συγκρίνουμε τους φωτισμένους της Δύσης, στους οποίους ήθελαν να υποταχθούμε, και τους βάρβαρους Μογγόλους, όπως τους απακολούν ακόμη και σήμερα. Θα το δούμε και αυτό στη συνέχεια, αν είναι πράγματι Μογγόλοι. Κάποιοι άλλοι από το άλλο στρατόπεδο των φανατικών εθνικιστών. Έχουμε κάποια άλλα στοιχεία να αναφέρουμε, δηλαδή είπατε ότι έτσι πήραν ό,τι βρήκαν και δεν βρήκαν. Ναι, να τονίσουμε ότι κάποιοι πλούσιοι έχασαν τις περιουσίες. Κάποιοι πρόλαβαν να τις φυγαδεύσουν, δεν πρόλαβαν όλοι. Και ξανατονίζω εκείνο που είπα προηγουμένως, ότι ο Ιωσήφ Βριένιος, καθηγητής στο Πανεπιστήμιο της Κωνσταντινούπολης, επισήμανε, έχουμε εξακριωθεί, έχουμε διαφθαρεί, όλοι μας. Κάτι πρέπει να κάνουμε για να προστατέψουμε την πόλη, να ενισχύσουμε την άμυνά της, να ενισχύσουμε τα τείχη, να βρούμε τρόπους άλλους. Ο καθένας πίστευε ότι θα τα έπαιρνε μαζί του τα χρήματα και θα πήγαινε να ζήσει σε κάποιον τόπο. Κάποιοι έφυγαν, κάποιοι έμειναν και υπέστησαν τις συνέπειες. Εμείς τώρα, εδώ πρέπει να τονίσουμε και ένα ακόμη. Πάρα πολύ σημαντικό, γιατί είναι η αρχή μιας αντιπαράθεσης που κρατεί ως την ώρα που μιλούμε. Όταν το 1448 εκλήθη ο Κωνσταντίνος Παλαιολόγος στην Κωνσταντινούπολη για να διαδεχθεί τον θανόντα πατέρα του, έμειναν στο Μιστρά 2 μικρότεροι αδελφοί, ο Δημήτριος και ο Θωμάς, οι οποίοι άρχισαν έναν αγώνα αντιπαράθεσης για το ποιος θα καταστεί ο ηγεμόνας του Μιστρά. Ήταν τόσο άγρια η πολεμική τους, η οποία επισόρευσε βινά σε ένα μικρό κομμάτι ακόμη ελεύθερης Ρωμιοσύνης. Γιατί το υπόλοιπο τμήμα της Πελοποννήσου και η στερεά Ελλάδα ανήκε σε δυτικούς φεουδάρχες. Και κάποια στιγμή στέλνει ένα γράμμα ο Δημήτριος στο Μωάμεθ, είχε κατακτήσει την Κωνσταντινούπολη αυτός, και του λέει, έλα να κατακτήσεις και εμάς, να σταματήσει επιτέλους αυτός ο αδελφοκτόνος πόλεμος. Και φυσικά δεν άργησε να κατακτήσει. Το 1460 κατακτήθηκε και ο Μιστράς. Ο Δημήτριος έσπευσε να δηλώσει υποταγή και ο Μωάμεθ του παραχώρησε ένα μεγάλο τσιπλίκι. Ο Θωμάς, φιλοδυτικός και υπέρ της ενώσεως, έσπευσε όταν έβλεπε, είδε τα στρατεύματα να προσαγγίσουν, κατέφυγε στη Δύση με την οικογένειά του, αλλά ξοπίστησε και έγινε Ρωμαιοκαθολικός.
Κατά τη διάρκεια της τουρκοκρατίας θα δούμε, αγαπητέ Γιώργο, γι' αυτό έκανα αυτή την εισαγωγή, άλλους να προσέρχονται στο στρατόπεδο των κατακτητών και όχι μόνο να υποφελούνται με την παραχώρηση γεών, αλλά και να εξισλαμίζονται, και άλλοι να καταφεύγουν στη Δύση και να υποτάσσονται στον Πάπα και να ακολουθούν μία πολιτική αρπαγής του ποιμνίου της Εκκλησίας μας και υποταγής του στον Ρωμαιοκαθολικισμό. Τέλος, ένα τρίτο τμήμα έμεινε, αντιστάθηκε, πόνεσε, πλήγωσε, μάτωσε και είπε για του Χριστού την πίστη, την Αγία, είμαι πρόθυμος να οδηγηθώ και στο θάνατο. Αυτό το τελευταίο κομμάτι, αγαπητέ Γιώργο, μας οδήγησε στην Εθνεγερσία. Αυτό το πιστό κομμάτι της Εκκλησίας, ο φανατικός όχλος, ο ανατολικός, ο θρησκόληπτος και δυσιδαίμων, ο στολισμένος με ένα πλήθος Ιβραίων από τους δυτικούς και από τους ανήκοντες εις την Δύση Γρεκύλους. Αυτά θα τα δούμε σε σειρά εκπομπών. Ήδη μας προετοιμάσατε έτσι για το τι θα δούμε. Η εκπομπή μας έχει φτάσει στο τέλος. Να κλείσουμε κάπου εδώ την εκπομπή, έτσι, και να χαιρετήσουμε τους τηλεθεατές. Και θα συνεχίσουμε την επόμενη εβδομάδα με άλλο θέμα. Ήδη μας έχετε προετοιμάσει. Αγαπητοί τηλεθεατές, ευχαριστούμε που και σήμερα ήσασταν μαζί μας. Χαίρετε.